Διαχρονικά, ο κρατικός προϋπολογισμός αποτελεί ένα εργαλείο υλοποίησης της εκάστοτε οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης, αποτελεί ένα εργαλείο διαχρονικά αναδιανομής του κοινωνικά παραγόμενου πλούτου προς όφελος των σχεδιασμών και των προτεραιοτήτων του μεγάλου κεφαλαίου και των επιχειρηματικών ομίλων. Άρα είναι από την ίδια του τη φύση ο κρατικός προϋπολογισμός ένα αστικό σύστημα αντιλαϊκός, είναι ταξικός προϋπολογισμός που βεβαίως με τη διάβα και την πορεία της καπιταλιστικής κρίσης και των μνημονίων ισχυροποιείται όλο και περισσότερο σε αυτός ο ταξικός αντιλαϊκός του χαρακτήρας. Πολύ δε περισσότερο που και στην χώρα μας και όχι μόνο αλλά στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι κρατικοί προϋπολογισμοί πρέπει να είναι ενταγμένοι στα πλαίσια της δημοσιονομικής πειθαρχίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να εξασφαλίζουν την πλονασματικότητα των προϋπολογισμών, να παίρνουν την έγκριση στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξάμεινου και πολύ δε περισσότερο για τη χώρα μας έχουμε επιπλέον όχι μόνο την συνηθισμένη εποπτεία αλλά την ενισχυμένη εποπτεία από μεριάς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κομισιόν. Επί της ουσίας και ο κρατικός προϋπολογισμός για το 2020 με το προσχέδιο το οποίο έχουμε μπροστά μας και συζητάμε είναι ενταγμένο στη λογική της επίτευξης του δημοσιονομικού πλεονάσματος. Ενός δημοσιονομικού πλεονάσματος το οποίο ανέρχεται στο 3,5%. Δηλαδή συνεχίζει η πολιτική ακριβώς της αφέμαξης των λαϊκών εισοδημάτων στο όνομα της επίτευξης αυτών, όπως ονόμασε ο λαός μας, ματωμένα πρωτογενή πλεονάσματα για να μπορέσει να γίνει βιώσιμο το κρατικό χρέος, ένα κρατικό χρέος για το οποίο δεν ευθύνεται ο λαός, αλλά και ταυτόχρονα να δημιουργηθούν και εκείνες οι δυνατότητες στα πλαίσια του πλεονάσματος για χρηματοδότηση των αναγκών των επιχειρηματικών ομίλων. Στο προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2020 περιλαμβάνονται μια σειρά παρεμβάσεις σε σχέση με το σχέδιο βάσης για να έχουμε το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού. Αυτές οι δημοσιονομικές παρεμβάσεις, όπως είπαν και άλλοι εισηγητές, ανέρχονται για το 2020 στα 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Αλλά ας δούμε όμως αυτές οι δημοσιονομικές παρεμβάσεις, ποιο είναι το βασικό τους αποτύπωμα. Ανακουφίζουν κάποια λαϊκά στρώματα επί της ουσίας ή το μεγαλύτερο τμήμα αυτών των δημοσιονομικών παρεμβάσεων επί της ουσίας κάνει μια αναδιανομή από τους λιγότερο φτωχούς στους περισσότερο πλούσιους, προς όφελος δηλαδή των περισσότερο πλούσιων. Και το λέμε αυτό ακριβώς γιατί βλέπουμε για παράδειγμα άμεσα πάνω από το 50% του 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ, 635 εκατομμύρια ευρώ, είναι δημοσιονομικές παρεμβάσεις προς όφελος των επιχειρηματικών ομίλων. Προς όφελος δηλαδή των επιχειρήσεων, μέσα από τη μείωση του φόρου εισοδήματος στα νομικά πρόσωπα από το 28% στο 24%, αλλά και από τη μείωση των διανεμόμενων κερδών από το 10% στο 5%. Επί της ουσίας δηλαδή τι έχουμε. Έχουμε μία φοροεπιδρομή η οποία γίνεται στα λαϊκά εισοδήματα για να επιτευχθεί το πρωτογενές πλεόνασμα και ταυτόχρονα ένα τμήμα του υπερπλεονάσματος επιστρέφει όχι σε αυτούς που υπερφορολογήθηκαν αλλά επιστρέφει σε αυτούς οι οποίοι φορολογούνται όλο και λιγότερο στους επιχειρηματικούς ομίλους για να διαμορφώσει ένα ακόμη πιο ευνοϊκό φορολογικό περιβάλλον σε αυτούς. Στην ουσία τα παίρνετε από το λαό για να τα δώσει στις επιχειρήσεις. Η αντίστοιχη λογική και κοπής έργο είναι η λογική της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών για τους εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης, που με τεχνητό τρόπο επί της ουσίας αυξάνει το διαθέσιμο εισόδημα, αλλά παραμένει στάσιμο και επί της ουσίας μειώνεται το πραγματικό εισόδημα των εργαζόμενων και ταυτόχρονα μειώνονται τα έσοδα προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Με αποτέλεσμα η εικόνα των ασφαλιστικών ταμείων να διαμορφώνεται ακόμη πιο αρνητική
Και αυτό θα έχει επίπτωση στο τέλος και στις παρεχόμενες υπηρεσίες πρόνοιας και υγείας για τους ασφαλισμένους, αλλά και στις συντάξεις και στην καταβολή των συντάξεων. Να λοιπόν πως διαμορφώνεται αυτός ο φαύλος κύκλος. Έτσι λοιπόν έχουμε μια σειρά δημοσιονομικές παρεμβάσεις που επί της ουσίας εξυπηρετούν τους επιχειρηματικούς ομίλους και τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης. Αυτές βεβαίως οι δημοσιονομικές παρεμβάσεις έχουν ένα πολύ συγκεκριμένο αποτύπωμα στο προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού. Να το δούμε λίγο πιο αναλυτικά, χωρίς βεβαίως να καταφύγουμε στην αριθμητολογία. Ας δούμε το σκέλος των εσόδων. Στο σκέλος των εσόδων τι προκύπτει? Προκύπτουν τρία βασικά, κατά τη γνώμη μας, στοιχεία. Το πρώτο βασικό στοιχείο είναι ότι έχουμε αύξηση των έμεσων φόρων και σε σχέση με το σενάριο βάσης, αλλά και σε σχέση με τα έσοδα του 2019. Δηλαδή τι αυξάνεται? Αυξάνεται αυτό το κομμάτι των πιο αντιλαϊκών φόρων, η έμεση φορολογία. Και μάλιστα το ποσοστό τους στο σύνολο των φορολογικών εσόδων εξακολουθεί να αυξάνεται από 54,5% που ήταν για το 2019 στο 55% για το 2020. Άρα δηλαδή η βασική πηγή φορολογικών εσόδων είναι η αντιλαϊκή έμεση φορολογία. Ένα. Δεύτερο στοιχείο. Παρά το σχέδιο το οποίο, το νομοσχέδιο το οποίο ψηφίστηκε, που έγινε νόμος, για μεσοσταθμική ελάφρυνση του έμφυα, 20% περίπου, 17% για το σύνολο των φορολογούμενων, βλέπουμε ότι τα έσοδα από την ακίνητη περιουσία αυξάνονται στο 2020 σε σχέση με το 2019. Που αυτό θα είναι αποτέλεσμα της αύξησης των αντικειμενικών αξιών, που είναι υποχρεωμένη η κυβέρνηση να τους κάνει με βάση τα δεσμεύσεις που έχει αναλάβει απέναντι στους πιστωτές της. Τρίτο στοιχείο του προϋπολογισμού αυτού είναι ότι αυξάνεται, παρά την παρέμβαση που κάνει η κυβέρνηση για μείωση του φορολογικού συντελεστή για τα φυσικά πρόσωπα, τη μικρή αυτή μείωση του φορολογικού συντελεστή, αυξάνονται τα έσοδα από τα φυσικά πρόσωπα κατά 360 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το 2019. Και το τέταρτο, που εδώ είναι η μοναδική μείωση η οποία υπάρχει στο σκέλος των εσόδων, είναι η μείωση των εσόδων που επιγεί έχουν τα νομικά πρόσωπα. Πού μειώνονται λοιπόν τα φορολογικά έσοδα? Μόνο όσον αφορά το φόρο που θα πληρώσουν, που θα κληθούν να πληρώσουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι. Εκεί έχουμε μείωση. Και έχουμε μείωση κατά 600 περίπου εκατομμύρια ευρώ. Παρά το γεγονός ότι το 2019 είναι έτος ανάπτυξης, άρα και αύξησης της καπιταλιστικής κερδοφορίας των επιχειρήσεων. Έτσι λοιπόν οι καπιταλιστικές επιχειρήσεις όχι μόνο θα έχουν περισσότερα κέρδη, αλλά και θα πληρώσουν και λιγότερους φόρους. Αν αυτό είναι δίκαιο φορολογικό σύστημα, έτσι όπως το αντιλαμβάνεται η κυβέρνηση, τότε καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε στον επιθετικό προσδιορισμό. Γιατί οι αριθμοί δείχνουν ότι το φορολογικό νομοσχέδιο γίνεται όλο και πιο... τα φορολογικά στοιχεία, τα φορολογικά έσοδα γίνονται όλο και πιο άδικα, όλο και πιο αντιλαϊκά, γιατί αυξάνεται ο βαθμός συμμετοχής των έμεσων φόρων, αυξάνεται η συμμετοχή στα φορολογικά έσοδα της φορολογίας των φυσικών προσώπων και μειώνεται ακόμη περισσότερο η συμμετοχή στο σύνολο των φορολογικών εσόδων από τους επιχειρηματικούς ομίλους. Να λοιπόν τι προκύπτει από το σκέλος των εσόδων. Έτσι λοιπόν πηγή προέλευση των εσόδων αποτελούν τα λαϊκά εισοδήματα και από την άλλη τη μεριά επιβεβαιώνεται και το εξής, ότι είναι αντιλαϊκή επί της ουσίας η λογική την οποία και η σημερινή κυβέρνηση αλλά και η προηγούμενη του ΣΥΡΙΖΑ έλεγε ότι εδώ πέρα πρέπει να πάρουμε μέτρα διεύρυνσης της φορολογικής βάσης. Στρεφόμενοι πού? Στρεφόμενοι επί της ουσίας στην περαιτέρω φορολόγηση λαϊκών εισοδημάτων. Γιατί η λογική αυτή διεύρυνσης της φορολογικής βάσης όχι μόνο δεν έχει ως αποτέλεσμα
την ανακούφιση της θέσης των λαϊκών νοικοκυριών, αλλά έχει ως αποτέλεσμα την επιβάρυνσή τους. Και αντίθετα, επί της ουσίας, νομιμοποιεί η λογική αυτή στη λαϊκή συνείδηση τις προκλητικές φοροαπαλλαγές, οι οποίες υπάρχουν για το μεγάλο κεφάλαιο, για τους επιχειρηματικούς ομίλους, για συγκεκριμένα τμήμα του κεφαλαίου, τα οποία δεν πληρώνουν σχεδόν καθόλου φορολογία, όπως είναι το παράδειγμα των εφοπλιστών που προαιρετικά συμμετέχουν στα φορολογικά έσοδα με βάση τις διαθέσεις και τη θέλησή τους, και ταυτόχρονα νομιμοποιεί την παράτυπη είτε την νόμιμη φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή του μεγάλου κεφαλαίου με τις γνωστές τριγωνικές συναλλαγές, τους φορολογικούς παραδείσους, την ελευθερία κίνησης κεφαλαίων. Αυτή είναι η εικόνα που διαμορφώνεται στο σκέλος των εσόδων. Όσον αφορά τις δαπάνες, σε σύγκριση με τους προηγούμενους προϋπολογισμούς και με την εκτέλεσή τους, οι κοινωνικές δαπάνες στην καλύτερη περίπτωση παραμένουν παγωμένες, αν δεν μειώνονται για το 2020. Παρά το γεγονός ότι είναι καταγεγραμμένες, δεν αμφισβητούνται από πουθενά, οι πολύ σημαντικές ελλείψεις οι οποίες υπάρχουν στην υγεία και στην παιδεία, η πολύ μεγάλη έλλειψη προσωπικού, η υποστελέχωση των νοσοκομείων, η οριακή λειτουργία νοσοκομειακών μονάδων για να μην μπούμε η συρρήκνωσή τους. Έτσι λοιπόν η συνεχής πορεία μείωσης των κοινωνικών δαπανών ή παγώματός τους, επί της ουσίας σε συνθήκες αύξησης του ΑΕΠ, που οδηγεί στη μείωση ως ποσοστό του ΑΕΠ των δαπανών, των κοινωνικών δαπανών. Άρα λοιπόν και από το σκέλος των δαπανών επιβεβαιώνεται ο αντιλαϊκός χαρακτήρας, γιατί περαιτέρω πρέπει να δούμε συνολικά την κυβερνητική πολιτική, διευκολύνονται οι ιδιωτικοποιήσεις, διευκολύνονται με βάση και το πολυνομοσχέδιο το αναπτυξιακό, το οποίο θα συζητηθεί αύριο και μεθαύριο στην Ολομέλεια, οι συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ιδιαίτερα σε δήμους και σε περιφέρειες, και ιδιαίτερα στα ζητήματα που αφορούν την διαχείριση των απορριμμάτων, τον ηλεκτροφωτισμό, το πράσινο, δηλαδή στις λεγόμενες ανταποδοτικές υπηρεσίες, με αποτέλεσμα την περαιτέρω εμπορευματοποίηση αυτών των υπηρεσιών και την επιδείνωση ακόμη περισσότερο του λαϊκού εισοδήματος. Έτσι λοιπόν, το πρωτογενές πλεόνασμα και στο προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2020 είναι αντιλαϊκό, προκύπτει από την αφέμαξη των λαϊκών εισοδημάτων και τη μη ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Βεβαίως, αυτοί οι στόχοι και τα μεγέθη τα οποία μπαίνουν στο προσχέδιο είναι αναιρέσιμοι. Είναι υπό αναίρεση μέχρι να καταδεθεί το ολοκληρωμένο σχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού. Όμως, ακόμη και σε αυτό δεν πρέπει να διαφεύγει της προσοχής μας ότι αν και δεν επιτευχθούν στην πορεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού οι στόχοι οι οποίοι περιλαμβάνονται, τότε επικρέμεται η δαμόκλειος σπάθη του δημοσιονομικού κόφτη, εάν δεν επιτευχθούν οι στόχοι τους οποίους έχει, και που η δαμόκλειος αυτή τη σπάθη του δημοσιονομικού κόφτη βάζει στο επίκεντρο τόσο την ανάγκη αύξηση φορολογικών εσόδων, όσο και της μείωσης περαιτέρω των κοινωνικών δαπανών. Το αποτέλεσμα όλων αυτών των καταστάσεων με τους προϋπολογισμούς για το 2020, με αυτούς που ήταν τα προηγούμενα χρόνια, ποιο είναι? Ένα μόνο στοιχείο δίνει την πραγματική εικόνα, ότι έχουν αυξηθεί όχι μόνο οι ληξιπρόθεσμες οφειλές στην εφορία, αλλά και ταυτόχρονα και τα αφημί που χρωστάνε στην εφορία. Και έχουν και το συντριπτική πλειοψηφία αυτών, πάνω από το 90%, χρωστάει έως 10.000 ευρώ. Που βεβαίως ούτε οι στρατηγικοί κακοπληρωτές είναι, αλλά είναι όλα αυτά τα λαϊκά στρώματα τα οποία δεν μπορούν να αποπληρώσουν το σύνολο των φορολογικών βαρών που έχουν. Και αυξάνονται αυτά παρά το γεγονός ότι υπάρχουν αυτές οι 120 δόσεις που δίνουν τυπικά και στην αρχή μια μικρή ανάσα στα λαϊκά στρώματα, που όμως δεν αντιστρέφουν τις συνθήκες ασφυξίας τις οποίες αυτά διαβιούν, πολύ δε περισσότερο
δημιουργούν συνθήκες διαχρονικής ομοιρίας αυτών των λαϊκών στρωμάτων απέναντι στην εφορία. Δηλαδή είναι σαν να βρίσκονται σε ένα λαβύρινθο από τον οποίο δεν υπάρχει καμία διέξοδος. Αντίθετα, και οι προοπτικές για τις επόμενες δεκαετίες, είτε με πλεονάσματα 3,5% είτε με πλεονάσματα 2,4% μέχρι το 2060 είναι βέβαιες για αυτά. Βεβαίως, ο κρατικός προϋπολογισμός αποτελεί εργαλείο υλοποίησης μιας οικονομικής πολιτικής. Στο προσχέδιο προϋπολογισμού καταγράφονται οι αισιόδοξες προβλέψεις της κυβέρνησης, που βεβαίως αυτές οι αισιόδοξες προβλέψεις βρίσκονται κάτω από τις προεκλογικές υποσχέσεις για αριθμούς ανάπτυξης 4% που έλεγε ο κύριος Μητσοτάκης προεκλογικά. Είναι πολύ πιο αισιόδοξες από τις προβλέψεις που κάνουν για την ελληνική οικονομία οι διεθνοί οργανισμοί, η Ευρωπαϊκή Ένωση, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, αλλά και βεβαίως γίνονται αυτές οι αισιόδοξες προβλέψεις σε ένα κλίμα, σε ένα διεθνές περιβάλλον που αυξάνεται όλο και περισσότερο η ανησυχία, η ρευστότητα και η αβεβαιότητα, όπου καταγράφεται επιδείνωση της πορείας της διεθνής καπιταλιστικής οικονομίας, όπου καταγράφεται κλιμάκωση του εμπορικού πολέμου ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα, αλλά και την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου οξύνονται οι αντιθέσεις ανάμεσα σε ισχυρά υπεριαλιστικά κέντρα και ο κίνδυνος πολέμου όχι μόνο δεν αποτρέπεται, αλλά γίνεται όλο και πιο επίκαιρος. Βεβαίως, ως ΚΚΕ δεν θα σχιαμαχήσουμε με τους ανεμόμυλους, δηλαδή με το κατά πόσο είναι βάσιμες ή αισιόδοξες οι προβλέψεις αυτές ή όχι, αλλά με το βασικό ζήτημα. Εκεί θα στρέψουμε την προσοχή μας. Τι είδους ανάπτυξη είναι αυτή η οποία θα έρθει? Και αυτή είναι μια ανάπτυξη άδικη, είναι μια ανάπτυξη αντιλαϊκή, είναι μια ανάπτυξη που κάνει τον πλούσιο πλουσιότερο και το φτωχό φτωχότερο. Και βέβαια μπορεί κάποιος εδώ να αναρωτηθεί αν αυτές οι εκτιμήσεις τις οποίες κάνει το ΚΚΕ μήπως είναι αβάσιμες ή και υπερβολικές. Αλλά φτάνει να δούμε τις συνθήκες τις οποίες υπάρχουν στην αγορά εργασίας, όπου έχουμε τον εργασιακό μεσαίωνα που οι προηγούμενες κυβερνήσεις με τους μνημανιακούς νόμους Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ αλλά και ΣΥΡΙΖΑ διαμόρφωσαν στην αγορά εργασίας, που αυτή θα επιδεινωθεί ακόμη περισσότερο μέσα από τη νέα κυβερνητική πολιτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, με την ουσιαστική κατάργηση των κλαδικών συμβάσεων, μέσα από την παροχή γη και είδωρ στους επιχειρηματικούς ομίλους για τη διαμόρφωση ενός πιο ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος και την προσέλκυση επενδύσεων, όπως γίνεται με το αναπτυξιακό πολυνομοσχέδιο, μέσα από τη μεγαλύτερη συσχέτιση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων με τις αναπτυξιακές προτεραιότητες των επιχειρηματικών ομήρων και όχι με την ικανοποίηση με έργα που ικανοποιούν τις λαϊκές ανάγκες και μπορούν να προστατεύσουν την ανθρώπινη ζωή, όπως είναι τα αντιπυρικά ή αντισεισμικά έργα. Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε, σε ένα λεπτό, αν μου επιτρέπετε. Και επί της ουσίας δεν έχουμε τίποτα άλλο με το πολυνομοσχέδιο, το αναπτυξιακό πολυνομοσχέδιο της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, όπως παραδέχτηκε χθες ο κύριος Δαργασάκης, ο προηγούμενος αντιπρόεδρος της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, τη συνέχιση της πολιτικής ΣΥΡΙΖΑ όσον αφορά τις αναπτυξιακές προοπτικές. Έτσι λοιπόν, μέσα από αυτή τη διαδικασία όλο και μικρότερο κομμάτι της πίτας θα πηγαίνει για το λαό, θα διευρύνεται το χάσμα ανάμεσα στις πραγματικές δυνατότητες τις οποίες υπάρχουν και στο βαθμό ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών, ενώ και από αυτή την άποψη εδώ πέρα, γι' αυτό ακριβώς το λόγο, δεν είναι τυχαίο ότι υπάρχουν όλα αυτά τα προγράμματα αντιμετώπισης της φτώχειας, γιατί δεν πρόκειται ευρύτερα λαϊκά στρώματα να βγουν από τις συνθήκες φτώχειας. Έτσι λοιπόν η διέξοδος είναι να πάμε κόντρα στο ρεύμα, να μπουν εμπόδια από το εργατικό λαϊκό κίνημα σε αυτή την αντιλαϊκή πολιτική και στην κλιμάκωση, για να υπάρξει αποκατάσταση απολειών, αλλά το βασικό είναι να δημιουργηθούν όλες εκείνες οι απαραίτητες συνθήκες και προϋποθέσεις για συνολικότερες ρήξεις και ανατροπές σε επίπεδο εξουσίας και κράτους, για μια οικονομία που θα έχει στο επίκεντρό της την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών, που μέσα από την κοινωνική ιδιοκτησία και τον κεντρικό σχεδιασμό θα μπορεί να αξιοποιεί το σύνολο των παραγωγικών δυνατοτήτων της χώρας.